Μελίνα! Έλα, ήρθε η Δήμητρα! Θα μας παχύνεις εσύ, μια με τα γλυκά, μια με τα φαγητά. Δεν έχετε ανάγκη εσείς, είστε πολύ αδύνατοι. Τι κάνουμε τώρα? Πήγαινε να την καθυστερήσεις. Δήμητρα... Τι κάνεις, τι μας έφερες? Σας έφτιαξα ένα γαλακτομπούρεκο. Για σένα το φτιάξα δηλαδή, γιατί με τα διάφορα που γίνανε στα Χανιά ψυχραθήκαμε λίγο. Έλα, πάμε στην κουζίνα να τα αφήσω. Άστο μωρέ καλύτερα, γιατί δεν έχω μαζέψει μέσα και είναι λίγο χάλια. Και τι, ντρέπεσαι με ένα? Έλα, σε παρακαλώ, πάμε. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να δούμε τα άλογα. Την ώρα που ήρθες φεύγαμε. Θες να έρθεις για παρέα? Άμα θέλετε, σας πάω εγώ στους Σταύρους και φεύγω από εκεί. Δεν θέλετε να πάμε να πιούμε κανέναν καφέ? Πάμε πρώτα μία από τους Σταύρους και μετά πάμε και για καφέ. Πάμε. Αυτή η φάση εμένα μου την έσπασε πάρα πολύ. Νιώθω και τύψεις και θα τα ακούσω και από την Μελίνα. Έλα, μην χαλείς. Αφού το ξέρεις πως είμαι παντρεμένος. Τρομερή εντύπωση, Όλγα. Δεν φαντάζεσαι τι προσπάθειες κάνει για να τα ξαναβρει ο Αχιλλέας με τον Ματθαίο. Μπράβο της. Η τρίτη νύφη, λοιπόν, που παίρνει δυναμικά στην οικογένειά μας. Καλά, κάτσε πρώτα να γίνει ο γάμος. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Ματθαίος είναι κολλημένος με την Αναστασία πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε εσείς. Γιατί, θα τη θέλει τώρα με το παιδί ενός άλλου. Έλα, Αχιλλέα μου. Τελείωσε με τις δουλειές σου. Με τη Δήμητρα είμαι, ναι. Ο Νεκτάριος και η Αντιγόνη έφυγαν. Μπορείτε να έρθείτε αν θέλετε. Ωραία. Θα δεις το πω, αλλιώς θα έρθω μόνη μου. Γεια. Πάμε σπίτι να φάμε? Δεν έχει σχολείο η Μαρίνα σήμερα. Είναι και τα μικρά και θέλω να παίξω λίγο μαζί τους. Καλύτερα να γυρίσω. Είσαι τρομερή μαμά. Προσπαθώ, Μελίνα μου. Κι εγώ και ο Νεκτάριος θα είμαστε καλοί γονείς. Η Μελίνα παραλίγο να λιποθυμήσει. Όταν ξεκίνησε η Δήμητρα και ερχόταν προς την κουζίνα, νόμισα ότι θα γίνει χαμός. Εντάξει, Ρακλιά, κρυφτήκαμε στο σαζέρ. Δεν έγινε και τίποτα. Πας καλά, ρε. Η Δήμητρα παραλίγο να σας πιάσει τσακωτούς. Πού είναι η Αντιγόνη τώρα? Στο ξενοδοχείο της. Της έριξε ένα βρίσιμο άνευ προηγουμένου. Νεκτάριε, δεν μου αρέσει καθόλου που μας έβαλες αυτό το παιχνιδάκι. Δεν μπορώ να κοιτάξω τη Δήμητρα στα μάτια. Συγγνώμη. Απλά μου αρέσει πολύ η Αντιγόνη. Τι πάει να πεις αρέσει η Αντιγόνη? Είσαι έτοιμος να χωρίσεις με τη Δήμητρα? Όχι, Αχιλλέα, όχι, σε καμία περίπτωση αυτό. Ξέχασα να σου πω. Με πήρε τηλέφωνο ο Μιχαήλ. Και μου ζήτησε μετά τις γιορτές να βρεθούμε, μήπως ξαναπιάσω δουλειά. Υπάρχει περίπτωση να με χρειαστεί στην καινούργια του παραγωγή. Ανεβάσει τη Γέρμα. Ο Λόρκα ήταν πάντα ο αγαπημένος μου. Άντε. Μπράβο, αγάπη μου. Θα σου κάνει καλό να ασχοληθείς με αυτό που σου αρέσει. Καλησπέρα. Δεν σας αίσθησα πολύ, ε? Όχι, όχι. Κάτσε. Το συγκίνησες τον αδερφό σου. Γιατί το λες αυτό? Α, ξέρω, εγώ ξέρω. Καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις του. Έχει μαλακώσει πολύ. Άκου τι σου λέω. Ο ρόλος σου όμως ήταν καθοριστικός.
Την κουβέντα σου είχα σήμερα με τη Δήμητρα. Για πότε ο γάμος? Α, λέμε μετά τις γιορτές. Μάλλον το Φεβρουάριο. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο γουστάρω, Όλγα. Νομίζω θα του βάλεις τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Σε ένα. Μπα. Σε μισό. Γεια σας. Δεν με πήρες κανένα τηλέφωνο να πάμε για καφέ. Ο Χρήστος τι κάνει? Μια χαρά είναι. Αχιλλέα, Μελίνα, όλα εντάξει? Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας. Γνωριζόσαστε με την Ευρυδίκη? Ναι, ναι. Το ξέρω ότι είναι πρώην γυναίκα σου. Η ξαδέλφη της έβγαινε πριν 2-3 χρόνια με τον αδελφό μου και κάναμε όλοι μαζί παρέα. Α, έτσι. Στην υγειά σου, όλα. Στην υγειά σας. Πώς από εδώ? Σας αφήνω μόνος. Τι έγινε? Τι έγινε? Τι έγινε, έπαθε κάτι κάποιος? Σχέδιο.